Μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο και τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ, το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα φαίνεται πιο κοντά από ποτέ. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις προσεχώς. Γράφανε και κάποιες αναλύσεις, καλοπροαίρεται σημεί από διάφορα μέσα. Δεν θα απεμπολίσει κανένα δικαίωμα η Ελλάδα, ούτε πρόκειται να εκχωρήσει κάποια διεκδίκηση. Οι συζητήσεις ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και τον επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, βρίσκονται, όπως λένε, καλά πληροφορημένες πηγές σε Βρετανία αλλά και Ελλάδα, σε προχωρημένο στάδιο, ενώ αγκάθι παραμένει η διατύπωση που θα χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να παρακαμφθεί ο γόρδιος δεσμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Πρόκειται για τα μέλη ενός συνόλου τα οποία λείπουν. Σαν να κόψω εγώ από τον κορμό σας, τα χέρια σας, τα αυτιά σας και δεν ξέρω τα πόδια σας, και ο κορμός σας το ζητάει. Επομένως είναι επανένωση, δεν είναι επιστροφή. Επιστροφή είναι άλλο πράγμα. Και εκεί πέρα υπάρχουν και νομικά άλλου είδους ζητήματα. Άγνωστο παραμένει ακόμη αν στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται η ανάκτηση του συνόλου της συλλογής των γλυπτών ή αν θα έρχονται κατά διαστήματα και τμηματικά, για πόσο χρονικό διάστημα και φυσικά ποιο θα είναι το αντάλλαγμα. Απαντώντας σε ερώτηση του Όπεν, εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου έκανε λόγο για αναζήτηση σωστής ισορροπίας. Οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μια συνεργασία για τον Παρθενώνα είναι σε εξέλιξη και είναι επικοδομητικές. Πιστεύουμε ότι αυτό το είδος μακροπρόθεσμης συνεργασίας θα πετύχει τη σωστή ισορροπία, ώστε αφενός να μοιραζόμαστε τα πιο σπουδαία αντικείμενά μας με κοινά σε όλο τον κόσμο, διατηρώντας ταυτόχρονα την ακεραιότητα της εκπληκτικής συλλογής που έχουμε στο μουσείο. Ανάλογα είναι τα ερωτήματα και στη Βρετανία με τους δημοσιογράφους εκεί να λένε ότι κλειδί για την επίτευξη μιας συμφωνίας είναι και ο ίδιος ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου. George Osborne is the chairman of the British Museum. He's a former politician. He sees it as one of his goals as being chairman to sort out where these marbles should go and whether they should go back to Athens. One idea being mooted in reports are that they go back to Athens and then some Greek antiquities come to the UK. Ευκαιρία πάντως για μια συμφωνία θεωρείται και η ανακαίνιση του Βρετανικού Μουσείου, η οποία θα ξεκινήσει μέσα στο 2025.